Θα σας στείλουμε τη ζεστή μας την καλημέρα, αλλά θα σας την απευθύνουμε σήμερα παρέα με τον κύριο Βαγγέλη. Το πόσο ζεστή ή ψυχρή θα είναι θα φανεί από τα λεχθέντα του κυρίου Βαγγέλη στη συνέχεια. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, αλλά πρέπει να προσέχει. Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Κάποια κακώς κείμενα να μην γινόντουσαν, καλά θα ήταν και αυτά, όπως το κοκκίνητο χάνει. Για πείτε μας τι ακριβώς γίνεται. Εντάξει, εκτός ότι ο δρόμος αυτός είναι χωράφι, σίγουρα και εσείς και όλοι μας περνάμε όλο το καλοκαίρι από εκεί και βλέπουμε τι δρόμος είναι. Μιλάτε για τον παλιό το δρόμο. Και σε ένα δήμο με πάνω από 200.000 κρεβάτια, έτσι, τουριστικό δήμο που έπρεπε να ήταν στολίδι αυτός ο δρόμος. Έτσι, τις τελευταίες μέρες λοιπόν κάποια έργα γίνονται εκεί, προφανώς αποκαιτευτικά κάποια έργα μετά το Αρίνα, καθώς μπαίνουμε στο κοκκίνι, περνάμε το κακό όρος Αρίνα. Μπαίνοντας λοιπόν κοκκίνι, έχουν γίνει κάποια έργα, με αποτέλεσμα η χθεσινή βροχή να βγάλει όλα τα μπάζα, όλα τα τσαΐλια μέσα από τα κομμένα χαντάκια και το πρωί να αντικρίζω ένα μέτρο βάθος χαντάκι, 40 πόντους, 50 πόντους, σε μήκος τουλάχιστον 30-40 μέτρα. Δεν υπάρχει ούτε φωτισμός, δεν υπάρχει ούτε σήμανση. Τίποτα. Δηλαδή αυτό το συγκεκριμένο, ας πούμε, κομμάτι εκεί, θα έπρεπε ο κύριος εργολάβος αυτός, έτσι, ο οποίος για μένα δεν είναι εργολάβος, γιατί εντάξει, πετάει χαρταετό. Πόσο πιο απλό είναι να βάλει ένα πλέγμα γύρω-γύρω πορτοκαλί, αυτή την κουλούρα που βάζουν, να κρεμάσει 2-3 φαναράκια πάνω, πάνω να βοσβήνουνε, γιατί οι κάτοικοι έχει βάλει ένα σήμα μπροστά από το Αρίνα που λέει κλειστός ο δρόμος, έτσι, αλλά οι κάτοικοι που μένουν στην ευθεία του κοκκίνη, από κάπου πρέπει να περάσουνε. Βάλε λοιπόν ένα πλέγμα, βάλε μία σήμανση, αφού ξέρεις ότι θα βρέξει και θα ανοιχτούν αυτά τα χαντάκια που δεν έχεις βάλει πίστα, και τελειώνει εκεί το θέμα. Μα και να μην βρέξει, είναι υποχρεωμένος νομίζω να έχει αυτά τα πλέγματα. Εγώ λέω ότι μπορεί να μην είναι υποχρεωμένος επειδή βλέπω ένα σήμα μπροστά στο Αρίνα που λέει κλειστός ο δρόμος προς κοκκίνη. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Δεν σημαίνει. Ναι. Από τη στιγμή που ξέρει ότι περνάει κόσμος και ότι οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής πρέπει να βρουν έναν τρόπο να πάνε στα σπίτια τους, γιατί δεν μπορούν να πετάξουν. Μα είναι και ανοιχτές όλες οι επιχειρήσεις εκεί. Τα μεγάλα σούπερ μάρκετ που ξέρουμε αυτή την αλυσίδα τη μεγάλη, που πάει κόσμος. Έτσι, δηλαδή εγώ έφυγα ας πούμε στις 5.30 ώρα, 6 ώρα έφυγα, έχω τραβήξει και ένα-δύο βιντεάκια και τα έχω βάλει σε μια γνωστή σελίδα τέλος πάντων, να τα δει ο κόσμος και το έκανα μόνο και μόνο για να προσέχει ο κόσμος. Δηλαδή όποιος δεν έχει προσέξει και έχει πέσει μέσα έχει πάθει τεράστια ζημιά. Έτσι, και το λιγότερο να είναι ηλική, να μην είναι σωματική. Μάλιστα. Και σε ένα δήμο επαναλαμβάνω, Χερσονήσου, που έπρεπε από τον Καρτερό μέχρι και την Τάρμαρο στα Μάλια να είναι στολίδι και χαρτί όλος ο δρόμος. Όλος, και να πιέσουν επιχειρηματίες γι' αυτό. Δηλαδή και πριν ανοιχτούν αυτά τα χαντάκια, γιατί τα χαντάκια είναι στις τελευταίες 10 μέρες ανοιχτά. Έτσι, και πριν ανοιχτούν όλο το καλοκαίρι, παιδιά, αν πάτε εκεί να δείτε κάτι λακκούβες, αν πέσουν εκεί μηχανάκια, είναι θάνατος. Εκεί δεν σώνεται κανείς. Και αν πάτε και λίγο παρακάτω, περνώντας το κοκκίνι και φεύγοντας, που είναι οι γούρνες, έχουν κάνει ένα γεφυράκι εκεί σιδερένιο, για να περνάνε τα παιδιά από το σχολείο που είναι στην πρώην Αμερικάνικη βάση. Όλα αυτά τα παιδιά που στεγάζονται εκεί. Αυτή τη γέφυρα λοιπόν τη σιδερένια την έχει κάνει ένας γνωστός μου φίλος εδώ και 10 χρόνια και δεν λένε να ανοίξουν ρε παιδιά τη γέφυρα να περνάνε τα παιδιά. Δηλαδή αν στείλετε εκεί κάμερα να δείτε πώς περνάνε τα μάξια και ξύνουν τις τσάντες και τα μπουφάν των παιδιών, θα ανατριχιάσετε. Ξέρετε, είναι ακριβώς δίπλα μία γέφυρα η οποία δεν ανοίγεται. Ξέρετε πόσες φορές έχει γίνει αυτό το ρεπορτάζ? Ξέρετε πόσες φορές τα τελευταία χρόνια? Εμένα την έχει μου φίλος αυτή τη γέφυρα, ήμουν παρόν όταν την έφτιαχνε και μου λέει Βαγγέλη τη φτιάχνω τη γέφυρα μόνο και μόνο για τα παιδιά του σχολείου. Και έχουν περάσει παιδιά πάνω από 10 χρόνια και αυτή η γέφυρα είναι με δύο πλέγματα μπρος και πίσω, ενώ θα μπορούν να περνάνε τα παιδιά. Και περνάνε δίπλα από τη γέφυρα και περνάνε τα φορτηγά και τα μάξια. Γιατί ξέρουμε τα λεωφορεία της γραμμής. Ναι, βέβαια, τα λεωφορεία και τα παιδιά τα ξύνουν. Ο αέρας τους ακουμπάει τον μπουφάν. Δηλαδή, δεν ξέρω, ειλικρινά, τι κάνει και ο Δήμος Χερσονήσου, δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτή ήταν η πιο ψυχρή καλημέρα. Να τα ακούσουν, να πάνε να τα διορθώσουν και να τελειώνουμε. Δυστυχώς. Δηλαδή, τα εύκολα τα κάνουμε δύσκολα. Δηλαδή, μία σήμανση που θα μπορούσε να βάλει 100 μέτρα μία κουλούρα, ένα πλέγμα με δύο φαναράκια. Έτσι, που εγώ νισταγμένο στο τιμόνι μπορεί να πέσω, δεν έπεσα όμως σήμερα. Κάποιος άλλος όμως θα πέσει. Αν δεν γίνει αυτό τώρα, αύριο θα πέσει κάποιος άλλος. Μα το συζητάτε, 5.30 ώρα το πρωί με πίσω σκοτάδι που λέμε πάρα πολύ απλά στο χωριό μου. Για χαντάκι, ένα μέτρο και μισό. Και μέτρο μιλάτε βάθος, για τέτοια χαντάκια. 50 μέτρα απόσταση. Έτσι. Μάλλον οικονομία θα θέλετε. Από κάτω τα μάξι περνούσα το χαντάκι και ήταν όλο κενό.
Δεν ήταν μια τρύπα ή μια λακκούβα. Ναι, είναι γιατί... μέτρα το χαντάκι. Έχω βγάλει δύο βίντεο στη γνωστή τέχνη. Γιατί δεν υπάρχει η πρόβλεψη, γιατί δεν υπάρχει αυτή η αγωνία, γιατί δεν υπάρχει. Και μήνυση θα μπορούσα να πάω να κάνω, αλλά τι να κάτσω να ασχοληθώ τώρα. Εδώ ο κόσμος έχει τα προβλήματά του. Τρέχουμε όλη μέρα στη δουλειά να βγάλουμε τις υποχρεώσεις μας. Να μην είμαστε μπαταξίδες απέναντι το κράτος, όσο μπορούμε. Να ασχοληθείς με μήνυση, να χάνεις μεροκάματα, να μην βρεις ποτέ το δίκιο σου. Δεν το βρίσκεις. Ελπίζω ο Δήμος Χερσονήσου. Απαράδεκτος Δήμος για μένα. Που λέτε θα έπρεπε. Ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα σε τουριστική βιομηχανία. Απαράδεκτος. Δεν ξέρω ούτε ποιος είναι δήμαρχος, πιστέψτε με. Απαράδεκτοι είναι όλοι τους. Όλοι τους. Όλοι τους. Είπατε, έπρεπε να είναι στολίδι. Αλλά ανταυτού υπάρχουν θέματα. Κύριε Βαγγέλη, σας ευχαριστώ πολύ.